Αμήν. Πάτσι, Θεριμών, ο Εντής Ουρανής, αγιαστείς το όνομά σου, δείτε η βασιλεία σου, γεννείτε το δέκτημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγυς ημάς φυρεσμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού. Να καθίσουμε. Χριστούγεννα η Εκκλησία θα γιορτάσει. Θα σημάνει και πάλι η καμπάνα της Εκκλησίας ανά τον κόσμο και θα ακουστεί το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός επί γης, Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Μας καλεί η Εκκλησία να υψωθούμε. Μας καλεί να κάνουμε αναγέννηση εσωτερική. Διαφορετικά θα γιορτάζονται τα Χριστούγεννα όπως θα γιορτάζει ο πολλής ο κόσμος. Με Χριστούγεννα, με μικρό γράμμα και χωρίς Χριστό. Έτσι θα γιορτάζει ο πολλής ο κόσμος. Δεν είναι τα Χριστούγεννα όπως τα διδάσκει, όπως τα εφαρμόζει ο κόσμος. Όχι τα διδάσκει, όπως τα εφαρμόζει ο κόσμος. Με εξωτερική λάμψη. Τα Χριστούγεννα μιλάνε εσωτερικά, δεν μιλάνε εξωτερικά. Δεν είναι ο Χριστός εκείνο που έρχεται, μα μάλλον που ο κόσμος γιορτάζει με φωνές και με τραγούδια. Ο Χριστός είναι φτωχός πάντοτε. Φτωχός. Πουθενά δεν θα δούμε ότι ο Χριστός ήταν ως άνθρωπος εκείνος που καλοπερνούσε. Η Εκκλησία διδάσκει ότι γυμνός στο Σπύριο γεννήθηκε και ο ίδιος όταν του είπανε «Κύριε, πού μένεις» είπε «Κάθε άνθρωπος έχει κάπου να γύρω το κεφάλι του». Απλά, πολύ απλά. Και τα πουλάκια κομφολιές και άλλα πουδες εκεί που πάνε και κουνιάζουν. Όμως, εγώ που έγινα άνθρωπος, ο δημιουργός του κόσμου, δεν έχω να γύρω το κεφάλι μου πουθενά. Είναι ο φτωχός, δεν είναι ο πλούσιος ο Χριστός. Παρόλο ότι είναι πλούσιος εν ελέη, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, εν τούτης εκένωσε, άδειασε κυριολεκτικά τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος και πείνασε και πεινούσε και κρύωνε και πονούσε και διψούσε
για να αφήσει σε εμάς αγνάρια που ζούμε στον 21ο αιώνα, ότι αν δεν υπάρξει πόνος, αν δεν υπάρξει κόπος στη ζωή μας, δεν πρόκειται να δούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, σε ένα μακαρισμό, λέει μακάρι οι πεινώντες, νυν, είναι, δεν είναι ο μακαρισμός αυτός, είναι ο λόγος του Κυρίου, μακάρι οι πεινώντες νυν, ό,τι χορταστήσονται. Έτσι το λέει καθαρά. Αυτοί που τώρα πεινάνε, αυτοί θα χορτάσουν. Δεν ομιλεί ο Κύριος για εκείνους που είναι πάντα χορτάτη. Έχει, καλησπέρα, κατά κόρον από τον Κύριο, κατά κόρον, δηλαδή υπερβολικά υποθεί ότι στον κόσμο αυτό οι πλούσιοι και οι άχοντες Βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν. Και χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχει πει, ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Στο αντίθετο, δρόμο φαρδί και στην καλοπέραση, όπως τη ζητάμε εμείς, δεν υπάρχει ούτε Χριστός ούτε Πνεύμα Άγιο. Γιατί λέγει, δίνεις αίμα και παίρνεις Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα. Μόνον έτσι υπάρχει η πνευματική ζωή. Φωνάζει λοιπόν η Εκκλησία μας, Χριστός γεννάται. Και δεν λέει γεννήθηκε, γιατί συνεχώς γεννάται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ασταμάτητα γεννάται ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε μια φορά και έπαψε να γεννιέται. Σαν άνθρωπος γεννήθηκε μια φορά, αλλά ως Θεός γεννιέται αιωνίως μέσα στην καρδιά μας. Αιωνίως η Εκκλησία μας καλεί να γιορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου όσο ζούμε και υπάρχουμε. Ασταμάτητα, λέει, γεννάτε, γεννιέται δηλαδή. Αυτό σημαίνει γεννιέται, όχι τώρα, αλλά διαρκώς γεννιέται ο Χριστός. Θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό πριν συνεχίσω? Έχουμε λοιπόν Χριστούγεννα ασταμάτητα, εσωτερικά Χριστούγεννα μέσα μας, και αυτό είναι το μεγάλο δώρο που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, ότι ότι αυτός είναι που γεννιέται διαρκώς εσωτερικά στην καρδιά μας και που την κάνει διαρκώς καινούργια την καρδιά. Αυτός είναι ο Χριστός που γεννήθηκε και το είπαν ακόμα και τα άψυχα, και τα άψυχα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, το γνωρίζουμε ότι
δεν είπαν όλοι ήρθε ο Μεσσίας στον κόσμο. Δεν έγινε η υποδοχή στο Μεσσία Χριστό ως άνθρωπο από τους ανθρώπους γενικά της εποχής του. Μάλιστα, του γύρισαν τα νότα, την πλάτη του Χριστού, οι περισσότεροι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βρέθηκε και ο κυνηγημένος. Ο Χριστός, όταν γεννήθηκε, ήταν ο κυνηγημένος. Δεν μας κάνει εντύπωση που λέγει αναζήτησε, το γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, να βρει κάποιο χώρο για να μείνει τη βραδιά που γεννήθηκε ο Χριστός κάπου σαν άνθρωπος. Και λέει χαρακτηριστά ουκ ευρέθη τόπος εν το καταλήματι. Τόπος εν το καταλήματι. Προσέξτε το. Λέει τόπος για να μείνει μια βραδιά ο Κύριος. Δεν βρέθηκε. Και βρέθηκε τόπος εκεί που δεν μένει άνθρωπος. Αλλά εκεί που μένουν ζώα. Γιατί βέβαια στη Θεία Πρόνοια όλα αυτά ήταν γνωστά. Ότι δηλαδή στο Μεσσία Χριστό όταν γεννηθεί ως άνθρωπος θα είναι ερμητικά κλειστές οι πόρτες. Δεν θα βρεθεί κανείς να πει πέρασε. Το είχε πει ο Ισαΐας. Είπε ότι έχνω βούς των κτισάμενων. Γνώριζε το βόηδι των εκείνων, το βόηδι γνώριζε ότι εκείνος που πήγε στο Σταύρο ήταν το αφεντικό του, τον κτισάμενο. Και ο αιώνος τη φάτνη του Κυρίου του. Το γαϊδούρι απλά γνώριζε ότι η φάτνη που έτρωγε τη νύχτα εκείνη δεν ήταν δικιά του, ήταν του αφεντικού και κάνανε στην πάντα. Τα ζώα, τα άλογα ζώα, εδώ ο προφήτης Αΐας μας τα παρουσιάζει, έχοντα λογική, κάνουν αναγνώριση ότι είναι τα αφεντικό και παραχωρούν τον τόπο που είχαν και τους ανήκε. Και μόνο ο άνθρωπος τράβηξε την πόρτα, την έκλεισε και το είπε δεν γίνεσαι δεκτός. Μην θέλουμε να βρίσκουμε αφορμές, βασίλη και αιτίες και να μιλάμε και να λέμε να χάος εκεί, να χάος εδώ, να χάος παραπέρα, αφού είναι διοκόμενος ο Κύριος. Η εκκλησία του είναι διοκομμένη. Και λέει ο ωραίος Χρυσόστομος, όταν η εκκλησία διώκεται, τότε πολλαπλασιάζεται. Τότε φαίνεται ότι ζει. Όταν η εκκλησία δεν διώκεται, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθόλου καλά. Και να ανοίξουμε την ιστορία,
την εκκλησιαστική ιστορία και την άλλη ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Θα διαπιστώσουμε ότι αυτό γράφεται στις σελίδες της, ότι πέρασε η Εκκλησία από φάσεις, περιόδους που έχησε πολύ αίμα και δεν έχει σταματήσει από τότε που ήρθε ο Χριστός να χύνει αίμα. Πάνω στο αίμα είναι του Χριστού πρώτα, των προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων κλπ. Είναι η Εκκλησία χτισμένη, θεμελιωμένη. Είπαμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε εχθρικό, εντελώς εχθρικό περιβάλλον και όχι φιλικό περιβάλλον. Από τη γέννησή του μέχρι την ανάληψή του είχε να κάνει με εχθρούς, ακόμα και οι δικοί του μέχρι να τον αναγνωρίσουν, ακόμα και οι δικοί του, δηλαδή συγγενείς του, τα αδέρφια του τον αναζητούσαν όταν έκανε κήρυγμα, και επειδή ο Κύριος έλεγε ότι εμένα τα αδέρφια μου είναι όλοι οι άνθρωποι που με ακούνε και κάνουν το θέλημά μου, τότε ακούστηκε από το στόμα των συγγενών εξαίστη. Το φανταζόστε? Ξέρετε τι σημαίνει το εξαίστη? Τρελάθηκε, έπαθε το μυαλό του και δεν πάει καλά. Για τον εαυτό του τ' άκουσε ο Κύριος, από το περιβάλλον του, το οικιακό περιβάλλον του, και αυτό εξακολουθεί να λέγεται μέχρι σήμερα. Για κάθε έναν που νιώθει έτσι εσωτερικά κλείσει για να αγκαλιάσει τον Χριστό και να αφήσει τον κόσμο, του την έχει δώσει, λένε. Αυτό είναι το ίδιο ακριβώς, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ο Χριστός και θα είναι μέχρι τη Δευτέρα Απωσία από μία πλειονότητα, 90% ενδιωγμό, ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό θα είναι το πίμνιο, το εκλεκτό. Μου είπε χτες ο αδερφός στη Βηθλεέμ και μου κόλλησε στο μυαλό ένα πολύ ωραία κουβέντα του Ευαγγελίου, το θυμάσαι τι είπες. Λέει, κάλεσε, λέει, ο Κύριος στο δείπνο όλους. Έτσι δεν είπε. Και ενώ, λέει, μπήκανε μέσα άνθρωποι, τους είδε δεν ήταν εντάξει, βγάτε έξω. Φωνάχτε, λέει, τώρα, υπάρχει ακόμα τόπος. Έτσι, τόπος, εσύ τι λέει. Λέει, ακόμα υπάρχει τόπος. Στο ακόμα υπάρχει τόπος σημαίνει ένα μικρό ποσοστό που το περιμένει ο Κύριος και θα το περιμένει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι το λίμα, ένα εκλεκτό υπόλοιπο. Μην ψάχνουμε στον κόσμο να βρούμε το τέλειο, όχι. Ατέλειες, ναι. Τέλειο, μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου. Και σε μας προσπάθεια για να κάνουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πάρα πολύ μικρό ποσοστό από το τέλειο. Και αυτό με τη δύναμή του, όχι με τη δική μας δύναμη. Επομένως, θα λέμε, ερθέτω η βασιλεία σου, γιατί πρόκειται περί βασιλείας και βασιλείας, εις ουκ έστε τέλος, της οποίας βασιλείας δεν υπάρχει τέλος. Θέλουμε δηλαδή να αγοράσουμε το μέγιστο από τα αγαθά, το ύψιστο από τα αγαθά, που είναι δώρο στην πραγματικότητα, και εμείς ούτε με σκουπίδια δεν πάμε να το αγοράσουμε. Ούτε με σκουπίδια. Το δέσουμε είναι το πράγμα. Όταν λέει δώσε ένα ευρώ
σε αυτόν που δεν έχει τώρα να φάει. Στην ουσία, άμα το συνάει η ζωή, θα δούμε ούτε σκουπίδι δεν γίνει αυτό το πράγμα. Ούτε σκουπίδι. Και το υπολογίζουμε προκειμένου να αγοράσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Το υπολογίζουμε προκειμένου να αγοράσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Χριστός γεννάται. Θα το ακούσουμε, αλλά να μην μας φύγει από το μυαλό όλων μας. Είναι γεννημένος ο Χριστός. Αλλά ασταμάτητα μέσα μας. Θα ακούσουμε τη νύχτα εκείνη μεθαύριο τα Χριστούγεννα. Εφανερώθη εν σαρκή, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Εφανερώθη. Φανερώθηκε με σάρκα. Γιατί με τα μάτια δεν μπορούμε εμείς να, και με τα χέρια να συλλάβουμε τη θεότητα. Εκτός από αυτό, τη δανείστηκε, λέει, τη σάρκα ο Κύριος. Είναι έτσι, που τη δανείστηκε από την Παναγία. Δανείστηκε από την Παναγία. Σάρκα ανθρώπινη, αυτός που τη δημιούργησε, αυτός τη δημιούργησε τη σάρκα την ανθρώπινη. Τη δανείστηκε από την Παναγία. Καθαρή η Παναγία ήταν. Έπρεπε να μας σκεφτούμε λίγο. Δεν το πιάνει η συχνότητα του μυαλού μας. Δεν το πιάνει. Δηλαδή, καθαρός ο Θεός. Αντεβρέστε το με το μυαλό. Πιάνετε και το πράγμα. Καθαρός. Πόσο καθαρός είναι ο Θεός. Λάμπει σαν τον ήλιο. Μα ο ήλιος είναι ένα δημιούργημα. Πώς θα λάμπει αυτός που έκανε το δημιούργημα. Μιλάμε για καθαρότητα, αλλά πώς να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτή την καθαρότητα που δεν πιάνεται με τίποτα και που είναι ο Θεός. Και έρχεται και δανείζεται από την Παναγία σάρκα. Για να ανεβάσει, λέει, δανείστηκε, γεννήθηκε από την Παναγία για να ανεβάσει εμάς ψηλά. Δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να προσλάβει, να πάρει από μας το όμοιο. Και το όμοιο είναι αυτό που έχουμε, τη σάρκα. Αυτό το όμοιο να το αγιάσει, να το καθαρίσει, να το μεταποιήσει. Και να μεταποιήσει ο Κύριος. Μυστήριο είναι αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα που δίνει η Εκκλησία μας ζωντανό για αυτή την πρόσληψη, ότι δηλαδή πήρε το σώμα του αδελφού, το σώμα του αδελφού, του αλλονού αδελφού, τα σώματα όλης της ανθρωπότητας, εκείνο βέβαια που κάνουν αποδοχή του μυστηρίου, της θείας οικονομίας, δηλαδή της γεννήσεως του Κυρίου, το παθόν και της Αναστάσεως. Αυτό ονομάζεται θεία οικονομία. Είναι η γέννηση, είναι τα πάθη του Κυρίου, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Θεία οικονομία είναι αυτή. Με αυτά μας έσωσε ο Κύριος. Λοιπόν, όσοι αποδέχονται το μυστήριο εκείνο της σωτηρίας μας, αυτοί έχουν προσληφθεί στο σώμα του Κυρίου και αξαγιάζονται, καθαρίζονται πάντοτε. Πάντοτε. Αφού το κάνουν αποδοχή αυτό, λέμε «Ερθέ και σκήνος ο νημήν» και ο ίδιος λέει «Άνοιξέ μου από μέσα και να φάω μαζί σου και να πιω μαζί σου». Αυτές οι εικόνες που ο Κύριος μας δίνει απηχούν σε μια πραγματικότητα. Απηχούν σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει «Του ανοίγω μπαίνει, μιλάω μαζί του, περπατάω μαζί του». Λέει ο Απόστολος Παύλος «Εν αυτό γάρ εσμέν», δηλαδή το «εν αυτό» σημαίνει μέσα σε αυτόν, τον Κύριο, «εν αυτό γάρ εσμέν», είμαστε, εγώ, ο άλλος, μέσα στον Κύριο είμαστε και κινούμεθα,
εν αυτό γάρ εσμέν, εν αυτό γάρ κινούμεθα και εσμέν. Σε αυτόν είμαστε και κινούμαστε και περπατάμε. Και μαζί μας είναι και αυτός. Το έχει πει και αλλιώς ο Κύριος. Άνοιξε μου την πόρτα, να μπω μέσα, να φάω μαζί σου και να περπατήσω μαζί σου. Το έχει πει, δεν το έχει πει Σταύρο και πράγμα. Λέει. Και εμπεριπατήσω και θα περπατήσω μαζί σου. Που σημαίνει ότι το είπε και αυτό ισχύει. Γι' αυτό λέμε, μιλάμε για γέννηση που κάνει ο Κύριος μέσα μας και κάνει αναγέννηση και ζούμε την αναγέννηση αυτή με την παρουσία του Κυρίου. Λέει, ούκε άσω ημάς ορφανούς. Δεν θα σας αφήσω όταν φύγω από τον κόσμο με τη σάρκα μου, ορφανούς, αλλά θα στείλω το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν αποσπάται από τον Πατέρα, ούτε από τον Υιό. Τριάδο μοούσιο και αχώριστο. Δεν αποσπάται σε καμιά περίπτωση. Είναι μαζί και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα. Λέει, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Εγώ είμαι στον Πατέρα ολόκληρος μέσα. Ο Χριστός το λέει αυτό. Στον Πατέρα μου, τον ουράνιο. Και ο Πατέρας μου είναι μέσα. Το ίδιο και το Άγιο Πνεύμα. Είναι το ένα πρόσωπο μέσα στο άλλο. Γι' αυτό λέμε τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Αυτή η Αγία Τριάδα είναι μέσα μας. Όταν μιλάμε για γέννηση Χριστού εσωτερική, μιλάμε για την παρουσία της Αγίας Τριάδος μέσα μας. Περπατάμε μαζί, μιλάμε μαζί της. Ελεξόμεθα λέει και μονή παρά αυτό πείσουμε. Πες το δυνατά. Δεν λέει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος όταν είναι εντάξει, ερχόμεθα λέει μέσα στην καρδιά μας και μονή παρά αυτό πείσουμε. Δηλαδή, καθέδρα, κατοικία. Παραμονή σημαίνει. Θα παραμείνουμε μέσα. Μονή παρά αυτό πείσουμε, θα παραμείνουμε μέσα. Και μιλάει σε πληθυντικό άτομο, δεν σε ελληνικό άτομο. Μονή παρά αυτό πείσουμε. Πείσουμε, πείσουμε. Θα κάνουμε την καρδιά αυτού που μας δέχεται. Εγώ ο Πατέρας. Εγώ ο Υιός και ο Πατέρας και το Υιό Πνεύμα. Και τα τρία πρόσωπα μαζί. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Ο Κύριος όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, είπα, προσέλαβε το σώμα κάθε πιστού. Το υλικό σώμα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για ψυχή. Γι' αυτό και η Εκκλησία, εκεί στάθηκα και δεν το έδωσα την σαφέστατη ερμηνεία, πιστεύει και διδάσκει αυτό το πράγμα. Το πρόσφορο είναι ένα καρβελάκι, αλλά τα ψίχουλα είναι άπειρα που είναι μέσα. Είναι κάθε ψίχουλο και ένα σώμα ανθρώπινο, αλλά όλα μαζί αποτελούν ένα καρβελάκι. Η Εκκλησία, μάλλον ο Χριστός, προσέλαβε όλα τα σώματα σε ένα σώμα μέσα, κατά αυτόν τον τρόπο. Λέμε, η διδάσκη Εκκλησία, είναι μυστήριο αυτό. Ακατανόητο στην ανθρώπινη ιδάνεια. Γιατί τα μυστήρια, γι' αυτό λέγεται μυστήρια. Επειδή δεν μπορεί να περάσει μέσα το μυαλό του ανθρώπου να το καταλάβει. Αυτά βιώνονται εσωτερικά στην ψυχή. Το μυαλό, όσο άπειρο, άπιαστο είναι το Θείο, ο Θεός δηλαδή, όσο ακατανόητο είναι το Θείο, ο Θεός, τόσο και ακατάληπτο. Λέει, άπειρο το Θείο και ακατάληπτο. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε με τη θεότητα είναι, τι μπορούμε να καταλάβουμε, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λέει, τούτο δε εστί αυτού καταληπτών, η ακαταληψία. Καταλαβαίνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι είναι ο Θεός και τι συμβαίνει μέσα μας. Όμως βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα. Χριστού γέννηση. Αυτό διδάσκει όλη η Αγία Γραφή. Του Χριστού τη γέννηση τη διδάσκει ολόκληρη η Αγία Γραφή.
αναπουσιάσει από την Αγία Γραφή, δεν έχουμε Ευαγγέλιο. Ποιο, το Ευαγγέλιο τι διδάσκει? Το χαρμόσυνο μήνυμα της ελεύσεως του Κυρίου, της γεννήσεως του Κυρίου. Αυτό το Θεός εκπαντερώθη εν σαρκή. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι αυτή η γέννηση του Χριστού πέρασε από τα πιο βρώμικα πρόσωπα και τα έκανε να λάμψουνε. Από τα πιο βρώμικα πρόσωπα πέρασε. Να βρούμε ένα πρόσωπο από εκείνα που ο Κύριος είδε σε επικοινωνία όταν ήταν στη γη επάνω, που να μην ήταν σούπερ αμαρτωλός. Μόνο όλοι ήταν σούπερ αμαρτωλοί. Αλλά ασυνείδητα αμαρτωλοί και ασυνείδητα αμαρτωλοί. Π.χ. οι ψαράδες δεν ήταν αμαρτωλοί. Ήταν απλοϊκοί όμως. Κάποιοι άλλοι όμως, ο Ματθαίος, δεν ήταν αμαρτωλός απλός, αλλά ήταν με το λόγο εγκληματίας. Ήταν φορομπίχτης ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Σαν εκείνους που έχουμε σήμερα εδώ πέρα εμείς τώρα και μας τρελάνε. Και έκανε την αλλαγή και έγινε ο Απόστολος του Κυρίου. Και έγραψε και Ευαγγέλιο που διαβάζεται σε όλη την οικουμένη του Ευαγγέλιο του. Βλέπετε ποια αλλαγή συμβαίνει. Η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, που είμαστε εμείς η Εκκλησία του, το σώμα του, είναι αγιασμένη, γιατί είναι το κεφάλι της Εκκλησίας ο Χριστός, Άγιος και Άγιο και ολόκληρο το σώμα. Γιατί λέει, τι λέμε στη Θεία Λειτουργία, πρόσκομεν, Άγια. Τα Άγια της Αγίας. Δεν λέει για τους Αγίους που είναι στον ουρανό, έχει ο ιερέας στο χέρι του το ευλογημένο εκείνο σώμα του Κυρίου και το αίμα και λέει αυτό είναι Άγιο και προορίζεται για τους Αγίους που είναι μέσα στην Εκκλησία, που ζουν όπως ζούμε και εμείς και είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και το ονομάζει για τους Αγίους, μας ονομάζει Αγίους. Έτσι ονομάζονται οι Χριστιανοί τα πρώτα χρόνια. Άγιοι. Και άλλες ονομασίες. Στη συνέχεια πήραν το όνομα Χριστιανοί. Έτσι γράφουν πράξεις των Αποστολών. Δεν είναι. Συνέχεια πήραν. Γιατί η Εκκλησία φωνάζει τα Άγια της Αγίας? Γιατί αοράτως, εντελώς μυστικά, και έτσι συμβαίνει, αλλά οι Άγιοι το ζουν και πρακτικά οι Άγιοι, αυτοί που ζουν σε μία αέναη παντοτινή επαφή, παντοτινή επαφή με την προσευχή, ασταμάτητα. Αυτοί που ζουν το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα, συνεχώς, έχουν και αυτή την απτή πραγματικότητα ότι ο Χριστός είναι μέσα τους και ζει και περπατάει μαζί τους. Την έχουν, ζωντανή. Εμείς δεν το αντέχουμε, γιατί δεν είμαστε σημείο εκείνο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε την ορατή και χειροπιαστή παρουσία του Κυρίου. Γιατί δεν το αντέχουμε. Το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε. Έτσι λέει. Λέει, τις είδε τον Κύριο. Αλλά και όποιος τον είδε, λέει, δεν το άντεξε. Ο Ισαΐας, νομίζω, προφήτης, όταν έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, δεν άντεξε στην παρουσία του Κύριου. Δεν άντεξε, δεν το μπορούσε. Δεν το αντέχεται. Όπως δεν αντέχουμε την παρουσία του Θεού, γιατί δεν σηκώνεται με τίποτα, μόνο αν ο Κύριος το θελήσει το πράγμα, έτσι δεν αντέχουμε και την αμαρτία. Αλλά το καταλαβαίνουμε. Δεν την αντέχουμε την αμαρτία. Ο Κύριος την άντεξε. Τη σήκωσε στην πλάτη ο Κύριος την αμαρτία. Τη σήκωσε. Ολόκληρο σταυρό σήκωσε. Ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Ο έρωτας την αμαρτία του κόσμου. Ο Κύριος το καταλάβαινε καλά. Έτσι δεν λέει πατέρες. Ότι έπεσε στον δρόμο, παραλίγο να πέσει, όχι από το σταυρό. Ο σταυρός τι ήταν, το σήκωσε ο Κύριος. Αλλά από αυτό που είχε το φορτίο, ο σταυρός επάνω. Και φώναξε σήμερα τον Κυριναίο.
να σηκώσει το Σταυρό για να μην πέσει ο Κύριος στον δρόμο. Ήταν το βάρος των αμαρτιών ολοκλήρου του κόσμου, εκείνου που είχαν γεννηθεί, που ζούσαν στην εποχή του Κυρίου και που θα γεννηθούν μέχρι στους αιώνας των αιώνων. Βάρος αμαρτιών πάνω στο Σταυρό. Αυτό δεν άντεξε ο Κύριος σαν άνθρωπος. Αυτό εμείς δεν το κατανοούμε. Κι όμως ο Κύριος το έζησε. Λέει ο Γέροντας ο Παΐσιος στο βιβλίο το έκτο νομίζω περί προσευχής, που το ρωτάει μία μοναχή για κάτι παρόμοιο και λέει να ξέρεις, της λέει, ότι ο Άγιος, αυτός που καθημερινά ζει σε επικοινωνία με τον Κύριο, εκείνο το δώρο που του γίνεται είναι να γνωρίζει μέρα με τη μέρα τι είναι η αμαρτία και να καθαρίζεται. Να γνωρίζει κάθε μέρα πόσο βάρος έχει η αμαρτία και σαν εχθρό την αποφεύγει, να καθαρίζεται. Έχει βάρος η αμαρτία. Ενώ λέει όλοι εμείς οι άλλοι που δεν κάνουμε κάθαρση καθημερινή στον εαυτό μας, στους λογισμούς μας, από εκεί ξεκινάει το κακό, εμείς οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αμαρτία. Διάβαζα σήμερα το διάβαζα, πού το διάβαζα δεν θυμάμαι, όχι, στο Ιερό Χρυσόστομο διάβαζα, Ιερό Χρυσόστομο, ότι η αμαρτία γέννησε το θάνατο. Η αμαρτία γέννησε το θάνατο. Και όχι ο θάνατος την αμαρτία. Και το λέει αυτό το πράγμα ο Ιερός Χρυσόστομος για να μας πείσει ότι γιατί φοβόσαστε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόσαστε την πραγματικότητα είναι αμαρτία. Άμα μάθουμε να φοβόμαστε την αμαρτία, ο θάνατος θα κάνει πέρα. Και αυτό το είχαν οι μάρτυρες όλοι. Όλοι οι μάρτυρες που ζήσανε και μαρτύρησαν, την αμαρτία τη φοβότησαν. Το θάνατο όχι. Ο Ιερός Χρυσόστομος φωνάζει, ουδενός δέδικα, δεν φοβήθηκα στον κόσμο τίποτα, ή μη μόνο, την αμαρτία. Αυτό το κακό το μεγάλο, ήρθε να άρει ο Χριστός, να σηκώσει ο Χριστός με τη γέννησή του. Γι' αυτό είπε προηγουμένως, ο αίρον την αμαρτία, το λέμε στην δεξιολογία. Συ είσαι, που δεν λέει που σήκωσες, ο αίρον που σηκώνεις πάντοτε την αμαρτία. Δεν σηκώνουμε εμείς την αμαρτία, σηκώνει ο Κύριος. Αν την έφερε στους ώμους μας, θα είχαμε βουλιάξει από καιρό. Αλλά επειδή γεννιέται καθημερινά, είπαμε, γεννιέται ο Κύριος. Δεν γεννήθηκε, γεννιέται. Αυτός είναι που σηκώνει. Σε αυτούς που δέχονται τη γέννησή του Κυρίου εσωτερικά, σηκώνει την αμαρτία του καθενός μας χωριστά. Του καθενός μας χωριστά. Εικόνα του μεγάλου αυτού κακού της αμαρτίας, εικόνα μόνο έχουμε, εικόνα, το στάβλο που γεννήθηκε. Θα μπορούσε να γεννηθεί και κάπου αλλού ο Κύριος. Αλλά για να δείξει ότι στάβλος ήταν οι ψυχές των ανθρώπων τότε και μάλιστα πολύ βρώμικο στάβλος, γι' αυτό γεννήθηκε εκεί που τα ζώα έμεναν. Είναι μία προτύπωσης ο στάβλος, δηλαδή μία εικόνα που δείχνει κάτι που συμβαίνει. Δηλαδή, τι προτυπώνει ο στάβλος? Απλούστατα, ότι η βρωμιά του στάβλου είναι η εικόνα της βρωμιάς της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ολόκληρης ανθρωπότητας. Κάπου αναφέρει ο προφήτης Δαβίδ ότι βλέπω στη γη επάνω, αναφέρει, και είναι συγκλονιστικό αυτό, βλέπω στη γη επάνω, θα το πω που το λέει, ζώα
και μάλιστα ζώα μανιακά, όχι ήρεμα ζώα. Το λέω ως εξής, ήπι θηλυμανείς εγεννήθησαν. Ήπι θηλυμανείς που κυνηγάνε το θηλυκό γεννηθήκανε και αναφέρεται στους ανθρώπους. Έτσι έβλεπε αυτή την εικόνα ο Δαβίδ τότε και την εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Γιατί δεν έχει γίνει αποδοχή του Κυρίου από την πλειονότητα του κόσμου. Γίνεται έξωσης του Κυρίου από τις καρδιές των πολλών ανθρώπων. Έξωσης. Φύγε, δεν σε θέλουμε. Άλλωστε, εμείς Κύριε πήγαμε η μέρα και ρίξαμε το καλό σπόρο, νύχτα ήρθε, έριξε ο άλλος το σπόρο. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτοί που κάνουν το θέλημά του πειρασμού, του άρχοντα του κόσμου τούτου, σπέρνουν το σπόρο σε εκείνους που έχουν σκοτάδια από άγνοια, που δεν ανοίγουν να δουν τα βιβλία, τα ιερά βιβλία, είτε συναξάρια, είτε γραφές, είτε κάτι άλλο πνευματικό, δεν ανοίγουν να δούνε και σε αυτούς περνάει ο σπόρος του πονηρού. Εμείς λέει, σπήραμε καλό και κακό σπόρο σπήρανε οι άλλοι. Αυτοί που μας κυβερνάνε, επειδή χρόνια είναι μαθητές του σατανά, τους δέχεται στο παράδεισο. Ορίστε. Τους δέχεται στο παράδεισο. Δηλαδή αυτούς τους πιστεύουν στον Βούδα, που πιστεύουν, ξέρω... Άλλο λες εσύ, να απαντήσει κάποιος θέλει. Μιλάει για τους αιρετικούς ο αδελφός. Ναι. Σταύλο, θες να πεις κάτι? Όχι, εμείς ξέρουμε από το Ευαγγέλιο, από τον ίδιο τον Χριστό, ότι είπε ο πιστεύσας και ο βαπτιστής σωθήσατε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσατε. Και ότι αιρετικός άνθρωπος δεν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, εάν δεν πιστέψει και βαπτιστεί. Τώρα πώς θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεν άρετοι, ναι, αλλά δεν είχαν την πίστη την ορθή, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λέει ο αδελφός ότι δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτό απάντηση ότι θα κατακριθούν ή θα σωθούν. Είναι θέμα του κριτή. Mm. Θέμα του κριτή που γνωρίζει τις καρδιές. Τις καρδιές μόνο ο Θεός τις γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια του κάθε ανθρώπου. Mm. Αυτός λοιπόν είναι και ο κριτής. Mm. Αυτό που σε εμάς απομένει είναι η δική μου καρδιά τι γίνεται. Αυτό είναι το βασικό ακόμα. Το βασικό. Η δική μου καρδιά πώς στέκει απέναντι στον Κύριο. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Τι ώρα είναι? Και τέταρτο. Τέταρτο. Λοιπόν, οι αιώνες, όλοι οι αιώνες από καταβολής κόσμου, από τότε που έγινε ο κόσμος και πριν ακόμα, και πριν, που βέβαια από τότε που γίνει αρχή της γεννήσεως του κόσμου μέχρι τώρα, άμα τους μαζέψουμε δεν θα βρούμε τίποτα. Απλώς θα υπάρχει στη γη μας ότι τόσοι αιώνες περάσανε. Όμως και αν τόσοι να περάσουνε, θα στέκουνε μπροστά στο μεγάλο γεγονός της Ανατολής, με κεφαλαία γράμματα, της Ανατολής, όχι του Ηλίου που βλέπουμε, του Ηλίου Χριστού. Η Εκκλησία λέει Ανατολή Ανατολών. Είναι η μοναδική Ανατολή από όλες τις Ανατολές που έχουν συμβεί στα άστρα της γης. Εκεί, εδώ έχουμε μία Ανατολή χωρίς να υπάρχει Δύση. Δεν υπάρχει Δύση. Όλα τα άλλα ανατέλουν και δίουνε. Εδώ δεν υπάρχει Δύση. Ποιο θα υπάρχει Δύση? Και για να αποδώσει ο Κύριος μια πραγματικότητα και λέει νίξ, νύχτα, ουκέστε εκεί. Δεν υπάρχει νύχτα εκεί ψηλά. Μην ψαγνόμαστε. Εδώ
θα πέσουμε να κοιμηθούμε, γιατί βράδιασε, θα σηκωθούμε το πρωί, θα περάσει η μέρα σαν να είναι ένα δευτερόλεπτο, θα ξαναβραδιάσει, είναι κύριο Βλάχο έτσι. Και δεν θα καταλαβαίνουμε πότε ανοίγει μια μέρα και πότε δίνει η μέρα και πότε ξανά το ίδιο μαγκανοπήγαδο γίνεται. Εκεί δεν υπάρχει Δύση, μόνο αιώνια Ανατολή. Μόνο αιώνια Ανατολή. Αυτή την Ανατολή έδειξε η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την έδειξε που είναι ολοφώτινη και το όνομα στην Εκκλησία στο τροπάριο μέσα της γεννήσεως ήλιο της δικαιοσύνης. Ήλιο της δικαιοσύνης. Τι σημαίνει της δικαιοσύνης, δεν σημαίνει να μοιράζει το δίκαιο. Δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ότι είναι όλες οι αρετές που μπορεί να υπάρχουν στη θεότητα. Δεν είναι τίποτα άλλο, αυτό σημαίνει ότι είναι ήλιος της δικαιοσύνης ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός που ανατέλει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν βλέπαμε, λέει ο Χρυσόστομος, μία ημέρα τον ήλιο, τον ορατό, που δημιουργεί την ημέρα και βλέπουμε. Το βλέπουμε να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Τι θα συνέβαινε, ρωτάει. Το θερμόμετρο θα ανέβαινε. Θα ανέβαινε το θερμόμετρο και θα πλησίαζε, όσο πλησίαζε τόσο θα έκαιγε περισσότερο. Και όσο ποτέ θα έφτανε, η γη θα γινόταν, λέει, κάρβουνο. Θα κεγόταν, λέει, η γη. Και έτσι είναι. Το ζούμε τα καλοκαίρια αυτό το πράγμα που είναι στη θέση του ο ήλιος. Ναι. Αν πλησίαζε, λέει, κάρβουνο η γη. Και όμως, λέει, κάποιος άλλος ήλιος, ο της δικαιοσύνης ήλιος, ήρθε στη γη, γεννήθηκε, περπάτησε, φώτισε τις καρδιές, αλλά η γη δεν κάηκε. Δέχθηκε το δημιουργό της με τόση χαρά και τόση αγαλίαση η γη. Η γη το δέχτηκε. Η γη, η άψυχη. Γιατί μας εκεί την παραμονή που διαβάζονται οι ώρες στην εκκλησία, εκεί παρουσιάζεται ολόκληρη η κτήση να αρνιέται την υποδοχή του Κυρίου σαν ανθρώπου και να τη δέχεται μόνο το σφύλο. Οι αστέρες το δέχτηκαν. Το σφύλο το δέχτηκε. Ο Κύριος, το αφεντικό της γης, κατέβηκε και εκείνοι που δεν το δεχτήκανε. Θα πρέπει να σταθούμε με δέος, με σεβασμό και άπειρη αγάπη απέναντι στο μεγάλο εκείνο γεγονός του ερχομού της γεννήσεως του σωτήρα μας. Του σωτήρα μας, είναι σωτήρας μας. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι, οι προ-Χριστού, είχαν κάποια γνώση, περιμένανε τον Σωτήρα, αλλά όμως δεν γνώριζαν οι λαοί τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή την είδηση ότι ο Σωτήρας άρθει. Και ορισμένοι βασιλείς σφετερίστηκαν, δηλαδή άρπαξαν και κάνανε δικό τους το όνομα. Αυτή υπάρχει από εκεί στα ασιατικά μέρη στην Περσία, ήσαν βασιλείς, έλεγε Τολεμαίος Σωτήρ. Έδινε μόνος του το όνομα Σωτήρ. Ότι εγώ είμαι εκείνος που θα σώσει τον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι βασιλείς με το όνομα Σωτήρ. Και αυτοκράτορες της Ρώμης, και αυτοκράτορες. Ο Αύγουστος, παραδείγματος χάρη, επειδή κάποιον περιμένανε,
έδωσε το όνομα που έπρεπε να έχει θεότητα στο πρόσωπό του. Η λέξη Αύγουστος που ακούμε, Αύγουστος, που είχε ο αυτοκράτορας της Ρώμης, σημαίνει σεβαστός. Και απαιτούσε ο Αύγουστος να τον προσκυνάνε σαν Θεό, ο αυτοκράτορας. Αυτά ήρθε ο Κύριος και έκανε στην πάντα και είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι ο σωτήρας. Και είναι ο σωτήρας ο Κύριος μας. Θα ήθελα, αν μπορούσα, να τοποθετήσω μέσα στη μνήμη σας και στη μνήμη τη δική μου και στη δική μου την καρδιά και της δικής της καρδιάς, ότι αυτός είναι εκείνος που έχει αυτός και μόνος το δικαίωμα να είναι ο κτήτορας της καρδιάς μας. Είναι δική του. Είναι κτήτορας ο Κύριος. Γιατί είναι δημιουργός της, αλλά την θέλει δική του, αν εμείς θέλουμε να την κάνει δική του. Αν εμείς δεν θέλουμε να την κάνει δική του, ούτε έρχεται, ούτε γεννιέται, ούτε υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν ένας που ποτέ δεν ασχολήθηκε με τον Κύριο, να καταλάβει τι είναι ο Κύριος? Μόνο όσοι ασχολούνται με το πρόσωπό του, του Κυρίου, όσοι ασχολούνται. Και μάλιστα την ημέρα, όχι μια ώρα και μόνο, να υπάρχει στο μυαλό, να το γαζώνει το μυαλό ο Κύριος, σε αυτούς κατοικεί μέσα. Σε αυτούς δίνει απτή την παρουσία του ο Κύριος. Είναι γεννημένος. Αυτοί θα ακούσουν το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Αμήν. Τι να πει κάποιος κάτι? Γι' αυτό λέει και κάπου σε έναν βαθμό ότι αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκο των αρετών, μάτιν κοπιόμεν. Να το εξηγήσει αυτό που λες. Να το καταλαβαίνουμε όλοι, καλό είναι. Ναι, ό,τι και αν μπορεί να κατορθώσει ο άνθρωπος, μόνο με τη δύναμη του Θεού. Μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι. Όχι μόνος του. Ό,τι και αν κάνει, ό,τι για αυτά, δεν έχει το Θεό, βοηθό και κτήτωρα, όπως είπατε. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μάτι κοπιόμεν. Δηλαδή, μάτι κοπιάζουμε, ό,τι και αν κάνουμε άλλο, αν είμαστε μακριά από το Θεό. Βασίλη, είδες κάτι? Καθόλου? Είμαι ένα το... Τι ώρα είναι τώρα? 25. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα να είναι η παρουσία Του, να είναι μόνιμη στις καρδιάς μας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχισον ημάς. Πάτερ ημών, Αγίος ο Ουρανής, αγιασχύεται το όνομά Σου, ηθέτε η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανών και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και αύξησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς χειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Η γέννησή Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτοί γαλλοί της άστης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο. Σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης, και σε διδάσκει εξήψουν σαν ανατολή, Κύριε δόξαση. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλές γιορτές, άλλη φορά δεν θα κάνουμε, μετά του Αγίου Άνου. Δευτέρα δεν θα έχουμε. Όχι, όχι, του Αγίου Άνου και μετά. Τις 8. Όποτε είναι 8. Ναι. Για μαζί, αυτό που